Κύριε Βατιέλο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Λοιπόν, ένα ερώτημα που θέλω να κάνουμε, κύριε Μπατιέλο, το οποίο είναι και το πρώτο ερώτημα που μας έρχεται πάντα όταν μιλάμε με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος, ειδικά αυτή την περίοδο. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα κάτσει σε τραπέζι συζητήσεων με κάποια από τα κόμματα που θα, στην ουσία θα πάρουν την εντολή? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξέρετε, έχει ριζικά αντίθετη πολιτική και πρόγραμμα διακυβέρνησης εξουσίας και στάσεις απέναντι στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, στα προβλήματα της χώρας, με όλα τα κόμματα τα οποία εννοείται με την ερώτησή σας, δηλαδή και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Άρα με αυτή την έννοια για μας το δίλημα των εκλογών, και αυτό θέλουμε να κεντράρουμε σε όλες μας τις συζητήσεις, στην επαφή μας με τον κόσμο, είναι ότι δεν έχει σημασία το χρώμα και το σχήμα της επόμενης που αποχαίρει αντιλαϊκής κυβέρνησης με ένα πρόγραμμα καθορισμένο, γνωστό και με πολλές συγκλήσεις μεταξύ τους, τα τρία κόμματα που προανέφερα, αλλά και άλλα, και το ΜέΡΑ25 και η Ελληνική Λύση, που μια χαρά λέμε εμείς, μπορούν να τα βρουν και από την πρώτη Κυριακή, mm-hmm. Την πρώτη, δεν είναι πρώτη, καταλαβαίνετε, από τις πρώτες εκλογές, mm-hmm. Και να μην χρειάζεται καν το ενδεχόμενο δεύτερον, και στις δεύτερες τους άλλες, και να γίνουν μάλλον με συνεργασία θα πάνε, αυτό φαίνεται με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Άρα το θέμα δεν είναι. Το θέμα είναι αδύναμα τα κόμματα που θα σχηματίσουν μια τέτοια κυβέρνηση και να είναι πιο δυνατό το αντίπαλο δέος τους, mm-hmm. το ΚΚΕ, για να είναι πιο δυνατός ο λαός να αντιμετωπίζει σε αυτή τη φάση τα αντιλαϊκά μέτρα. Αν θέλετε να το πούμε κι αλλιώς, να φοβούνται και λίγο τις αντιδράσεις όταν θα πάρουν νέα αντιλαϊκά μέτρα, να το σκέφτονται δύο και τρεις φορές, και κυρίως να είναι πιο δυνατό το κουκουέ και έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή, για να οργανώνουν το αγώνας, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αποσπαστούν κατακτήσεις και ανάσεις ανακούφισης. Το έδειξε η πείρα της προηγούμενης τετραετίας. Για εξήγησε μας κάτι, δηλαδή. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή τον ακούμε συχνά πυκνά να μιλάει αυτή την περίοδο, σχεδιάζοντας την προοδευτική διακυβέρνηση όπως την έχει ονομάσει, εκτός του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο τον θεωρεί και κάπως πιο το σύμμαχό του σε αυτή τη φάση, υπολογίζει μια ψήφο ανοχής από το ΜέΡΑ25 και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει ακουστεί και αυτό. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε καν εσείς. Το επαναλαμβάνει πολύ συχνά ο κύριος Τσίπρας. Το έχει θυμηθεί τελευταία και πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ναι. Το συγκεκριμένο. Και ξέρετε, δεν στοχεύει στο κουκουέ σαν πολιτικό κόμμα. Mm-hmm. Γιατί την απάντησή του την έχει πάρει καθαρά, όχι τώρα μόνο, την έχει πάρει καθαρά από το 2012-2015. Λοιπόν, όπου ακόμα δεν υπήρχε, αν θέλετε, και κυβερνητική εμπειρία. Οι ανέξοδες υποσχέσεις ήταν πολλαπλάσιες. Όχι και τώρα δεν υπάρχουν, αλλά καταλαβαίνετε πως ήταν η κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε ότι απευθύνεται στον κόσμο, ο οποίος δεν είναι λίγος, που στήριζε τον ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 τον στήριξε και απογοητεύτηκε από την κυβέρνηση, έτσι όπως είδε τα ζητήματα, με τα μνημόνια, με τις συντάξεις, το κόψιμο, με τον νόμο Κατρούγκαλου, με πάρα πολλά, με πάρα πολλούς αντεργατικούς νόμους. Ναι. Απευθύνεται σε κόσμο που και το 2019 ενδεχόμενα ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον στήριξε, αλλά απογοητεύτηκε και από την αντιπολίτευση που έκανε στη Νέα Δημοκρατία. Που μέσα στην πανδημία έλεγε θα λογαριαστούμε μετά, που στήριξε πάνω από το 50% των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και πάρα πολλά άλλα. Και τώρα αυτός ο κόσμος προσεγγίζει το ΚΚΕ και ξέρετε, εκφράζεται αυτό και στα ψηφοδέλτια του. Είναι πολλές οι περιπτώσεις γνωστών αγωνιστών που είχαν κάνει άλλες πολιτικές επιλογές, ιδιαίτερα από αυτόν τον χώρο, και σήμερα κατεβαίνουν με το κουκουέ. Άρα εκεί είναι η στόχευση του κύριου Τσίπρα, να ξαναμαζέψει ένα κόσμο και να τον εγκλωβίσει, mm-hmm. σε αυτή την πολιτική απάτη που λέγεται και τα κέρδη των καπιταλιστών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων θα πηγαίνουν καλά και εσείς θα παίρνετε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, mm-hmm. οι εργαζόμενοι, κάτι που το είδαμε πως απέτυχε σαν λογική, και γι' αυτό τώρα θέλει να ανακόψει και μια δυναμική του κουκουέ, γιατί ξέρει ότι αυτό θα είναι το αντίπαλο δέος, αυτό το ξέρει και ο κύριος Μητσοτάκη δηλαδή, mm-hmm. με άλλους τρόπους. Όμως πιστεύουμε ότι το ΚΚΕ μπορεί να είναι η έκπληξη των εκλογών. Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε, ιδιαίτερα από τις νεότερες ηλικίες. Για πείτε μας για έκπληξη, γιατί θέλω να μας πείτε λίγο ποιος είναι ο εκλογικός στόχος σας τώρα. Όσο δυνατόν πιο ψηλά, ξέρετε, λέμε εμείς. Ναι. Πολύ περισσότεροι βουλευτές. Γιατί έχετε περάσει πια από το εμπρός λαέ με σκύβι στο κεφάλι, στο αυτοί είστε και στα Λούμπεν, έτσι. Το έχετε εξυγχρονιστεί πολύ, νομίζω. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. και τα υπόλοιπα μέσα είναι στη ζωή. Όλα μέσα, εντάξει, πλάκα. Το εμπρός λαέ που είναι ένα σύνθημα μαζί με πολλά άλλα που ακούγονται στο κίνημα και στις πορείες και στους αγώνες. Καταλαβαίνετε το κουκουέ όχι απλά δεν τα άλλαξε αυτά. Ίσα-ίσα έχουν δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 4 χρόνια οι κινητοποιήσεις. Έχουν δυναμώσει κινητοποιήσεις έξω από τα σπίτια
που προσπαθούν να πάρουν τα funds και να ξεσπιτώσουν την πρώτη κατοικία. Εντάξει, του. Από κινητοποιήσεις άλλο τίποτα, ξέρετε πολύ καλά, πέρα από κάθε άλλο. Λοιπόν, πάντως δεν βλέπω γιατί μπορεί να διαφωνείτε, ας πούμε, με αυτό το συμβόλαιο αλλαγής που λέει ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε. Λέει για αύξηση κατώτατου μισθού, αύξηση μισθού στα δημόσια τομέα, επαναφορά 13 συντάξεις. Όλα αυτά καλά είναι. Καλά ακούγονται. Από ποιο ταμείο δεν ξέρω θα βγουν. Αλλά όλα καλά είναι. Μείωση μηνιαίας κάρτας από τα 27 ευρώ στα 10, αναστολή πλειστηριασμών για ακίνητα έως 300.000. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι, συμφωνούμε όλοι δηλαδή. Εντάξει, ένα βήμα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνεται κάθε εκλογές. Και δεν, τελικά δεν γίνεται πράξη. Είτε τέλος πάντων γίνεται για λίγο, είτε λίγο πριν τις επόμενες εκλογές κτλ. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι δεν δίνουμε πρώτη φορά προεκλογική μάχη, ούτε ο κόσμος που μας ακούει πρώτη φορά ακούει ανέξοδες, το είπα και πριν, δηλώσεις, υποσχέσεις, διάφορα πριν τις εκλογές. Και έχει πείρα για να δει τι γίνεται μετά. Σε αυτές τις εκλογές, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, ναι, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, εγώ βλέπω ότι δεν αφήνουν και περιθώρια εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα και να φύγει και η σκέψη πάρα πολύ για θετικές εξελίξεις. Δηλαδή και αυτές οι υποσχέσεις είναι μετρημένες και δίνουν ταυτόχρονα διαπιστευτήρια σε αυτό που λέμε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ότι δεν θα ξεφύγουμε και πάρα πολύ. Δηλαδή κανείς δεν λέει για κανένα νόμο να καταργηθεί. Μα το θέμα της αύξησης των μισθών, το βασικό πρόβλημα και η αιτία που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα, λοιπόν, να μην φτάνει δηλαδή ούτε για τα απαραίτητα, ακόμα και ο ίδιος μισθός λόγω του πληθωρισμού να είναι πολύ χαμηλότερο στην πραγματικότητα. Αυτό που λέμε αγοραστική δύναμη κλπ. Ναι. Παίζει ρόλο. Παίζεται πάνω σε κάποιους νόμους, ναι, οι οποίοι νόμοι που ένας έχτιζε πάνω στον άλλον. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι το εργατικό κίνημα έχει χαρακτηρίσει αυτό το νόμο για το κατώτατο μισθό Βρούτσι Αχτσιόγλου και δίνει και το μήνυμα και η επόμενη κυβέρνηση, γιατί και ο κύριος Χατζηδάκης το υλοποίησε και πάνω σε αυτό έχτισε τον νόμο του. Ο οποίος λέει ότι ο μισθός σου, ο κατώτατος μισθός, θα καθορίζεται με απόφαση υπουργική αν η οικονομία το επιτρέπει. Μάλλον λένε αν η οικονομία το επιτρέπει θα έχουμε αυξήσεις. Γιατί όσο εμείς ζούσαμε με τα pass αυτή τη διετία, τριετία, ο πολλής κόσμος, με τα fuel pass, market pass, ναι, ναι, οι αντοχές της οικονομίας ήταν τεράστιες. Με την έννοια ότι είχαμε ρεκόρ κερδοφορία στις σούπερ μαρκετάδες, ρεκόρ κερδοφορία οι εταιρείες πετρελοειδών, ενέργειας και λοιπά, με διπλασιασμούς, με 200% πάνω. Το πληρώσαμε πολύ ακριβά όλο αυτό. Είχαμε, νομίζω, και ρεκόρ στη διαμοιρασμό των μερισμάτων στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες προς τους μετόχους από το σε επίπεδο δεκαετίας, εικοσαετίας. Ναι, όλα αυτά που λέτε δεν νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που τα ακούμε, και ειδικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είστε συνεπείς αυτό. Δηλαδή, λέμε, καταλαβαίνετε ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει κάποιος. Ναι, ναι. Γιατί τόσο καιρό για να κερδίζει το κεφάλαιο χάνει ο λαός. Mm-hmm. Και σε αυτό όλα τα κόμματα που αναφέρατε ή που τέλος πάντων τώρα διεκδικούν να σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ότι είναι από χέρι αντιλαϊκή, ξέρουμε και από την εμπειρία μας και ως κυβερνήσεις και ως αντιπολίτευση ότι το έχουν δεδομένο ότι θα χάνει ο λαός συνέχεια για να κερδίζουν κάποιοι λίγοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, εσείς θα προτιμούσατε τώρα ως Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι στο Μαξίμου μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνεργασίας? Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια προτίμηση, γιατί τα είδαμε και την τελευταία δεκαετία, τα έχουμε δοκιμάσει όλων των ειδών της κυβερνήσης. Δηλαδή, τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις είδαμε με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα αυτή την περίοδο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τις μεγάλες δυσκολίες που βίωσε η εργατική λαϊκή οικογένεια, νέους νόμους κλπ. Αλλά και η συνεργασία, ναι, που κάποιοι λένε ότι μήπως ο ένας να πιέζει τον άλλον δηλαδή, και να υπάρχει ο φόβος μεταξύ τους, μη διαλυθεί κτλ. Εγώ σας θυμίζω και την κυβέρνηση η οποία σε ένα βράδυ έριξε το λαϊκό εισόδημα 30%, τη μέρα δηλαδή και το βράδυ που ψηφίστηκε το δεύτερο μνημόνιο, που ήταν η κυβέρνηση συνεργασίας, δεν ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, έτσι, και σας θυμίζω και την συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ, ο οποίος επίσης ψήφισε ένα τρίτο μνημόνιο, άρα το θέμα δεν είναι να είναι η κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση αυτοδύναμη, ή ανεξαρτήτως και χρώματος λέμε εμείς, το θέμα είναι μια κυβέρνηση, ναι, ναι, φοβισμένων, ναι, από το λαό, από το εργατικό κίνημα, και μια κυβέρνηση η οποία θα σκέφτεται, το είπα και πριν, δύο και τρεις φορές να πάρει αντιλαϊκά μέτρα, θα έχει το κουκουέ απέναντι πιο δυνατό, να αντιπαλεύει και να αγωνίζεται σε τέτοια κατεύθυνση. Και ερώτηση τώρα για την τελευταία εξέλιξη με το κόμμα Κασιδιάρη που λέμε.
Και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πολλές μάχες στην ουσία με τους Σαυγίτες όλο αυτό το διάστημα και τα τελευταία χρόνια. Το μπλόκο προφανώς ήταν σωστό από τη δικαιοσύνη. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον χρόνο και τον τρόπο πώς έγινε. Από την άλλη, θέλω να μου πείτε λιγάκι αν θεωρείτε ότι ψηφίζοντας το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, στο τέλος μπορεί να σου βγει Κασιδιάρης από πίσω. Ναι, εντάξει. Τώρα με βάση έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα, προς την όση ήταν του Κασιδιάρη για μια περίοδο. Μετά δεν ξέρω τεχνητά για ποιους λόγους έγινε αυτή η διάσπαση και μπροστά και στον Άριο Πάγο και στην απόφαση που θα έβγαζε για το εγκάθρο των κομμάτων στις εκλογές. Εμείς αυτό που είπαμε, και είναι σωστό δηλαδή που τελειώνουμε και τη συνέντευξη με ένα σχόλιο, με την έννοια ότι έγινε και πολύ θέμα το συγκεκριμένο, πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε, mm-hmm. Μέχρι και διαφήμιση μπορείς να πεις σε κάποιες περιπτώσεις ο τρόπος που συζητιέται και η έκταση που έχει πάρει. Εμείς λέμε πολύ απλά από την αρχή και το είπαμε και στη Βουλή, ακόμα και τον αρχό της ανθρωπολογίας. Δεν θα μιλάγαμε καν για αυτά τα ζητήματα αν είχε τελεσυνδικήσει και σε δεύτερο βαθμό η δίκη των εγκληματιών ναζιστών της Χρυσής Αυγής. Ναι. Και το ότι αυτά τα 8 χρόνια που έχουν περάσει, καμία κυβέρνηση δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα για να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα, mm-hmm. σε αφορά όλους. Και ο τρόπος που γίνεται σήμερα η συζήτηση, υπάρχει εμπόριο ψήφων κλείνοντας το μάτι και στη Χρυσή Αυγή και στους ψηφοφόρους ή σε άλλους, mm-hmm. Από αυτό το χώρο. Λοιπόν, προβληματίστηκε το γιατί καθυστερούσε τόσο καιρό η δίκη και δεν παίρνονταν τα απαραίτητα μέτρα. Μήπως για να αξιοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Εμείς τέλος πάντων λέμε ότι το πανηγύρι το μεγάλο για τον κόσμο, το λαό, θα είναι όταν εξαφανιστεί ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία, όλα αυτή η απάνθρωπη ιδεολογία που πρεσβεύουν οι συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν θα εξαφανιστεί από την κοινωνία. Μάλιστα. Γι' αυτό το κουκουέ παλεύει και στη Βουλή βεβαίως και εκλογικά, αλλά κυρίως μέσα στην κοινωνία, μέσα στους δρόμους, μέσα στους αγώνες, για να μην ξαναζήσουμε ούτε τα εγκλήματα, ούτε το ρατσιστικό δηλητήριο μέσα στην κοινωνία, ούτε αυτή την εγκληματική ιδεολογία. Και ο μονόδρομος για να τα καταφέρουμε σε αυτό είναι να συγκρουστούμε με ένα σύστημα που τους στρέφει, τους αναπαράγει και τους στρέφει. Και με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που τους θέλανε δυνατούς μια συγκεκριμένη περίοδο, μπορεί να τους μαζεύουν και να τους ξαναμολάνε κατά το δοκούν όταν θέλουν να χτυπήσουν εργάτες, το εργατικό κίνημα, όταν ξεσηκώνει το λαό, μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθεί η σκέψη του.